Ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε το Σάββατο στην επικείμενη απάντηση εναντίον του Ιράν για την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που δέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης, η οποία είχε στόχο στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές στο Ισραήλ. Ο IDF ανακοίνωσε ότι η απάντησή του θα είναι σοβαρή και σημαντική και πως αφιερώνεται πολύς χρόνος στο σχεδιασμό της. Ήδη αρκετοί αξιωματούχοι του Ισραήλ έχουν ξεκαθαρίσει τις τελευταίες μέρες ότι θα υπάρξουν οπωσδήποτε αντίπεινα για την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Τρίτη, επισημένοντας όμως πως αυτό θα γίνει στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξει το Ισραήλ. Ωστόσο, πηγές που επικαλούνται τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται πως η απάντηση του Ισραήλ θα έρθει σύντομα. Ακόμα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, μιλώντας στο προσωπικό της αεροπορικής βάσης Νεβατίμ, δήλωσε ότι το χτύπημα του Ιράν το απόγευμα της Τρίτης προκάλεσε ελάχιστες ζημιές. Και παρά το γεγονός ότι έπληξε την αεροπορική βάση, δεν έπληξε τις αεροπορικές δυνατότητες του Ισραήλ. Ο Γκάλαντ τόνισε ότι η Ισραηλινή αεροπορία παραμένει πλήρως επιχειρησιακή, λέγοντας ότι η επίθεση δεν γρατζούνισε καν τις δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας και υποσχέθηκε ότι οι εχθροί του Ισραήλ δεν θα πτωήσουν τον IDF. Όπως σας είχαμε ενημερώσει στον MSHD την Πέμπτη, είδαν το φως της δημοσιότητας δορυφορικές εικόνες από τη βάση Νεβατίμ, που δείχνουν τις ζημίες που υπέστη από την επίθεση του Ιράν, στις οποίες δεν διαφαίνονται μεγάλες υλικές απώλειες. Μην χάσετε σήμερα live στις 11 ακριβώς. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.